Εντάξει, παιδιά, η ομιλία σήμερα, εντάξει, δεν θα πάρει πολύ ώρα, θα είναι σχετικά μικρή. Ήταν και μια εκπαίδευση που την έκανα και πιο παλιά σε ένα live μου. Τέλος πάντων, έκανα κάποιες πολύ μικρές αλλαγές και έβαλα κάποια σημεία, γιατί το να γίνει κάποιος επιχειρηματίας είναι τελικά καλύτερο από το να παραμένει υπάλληλος. Και ο λόγος που έκανα αυτή την παρουσίαση φυσικά ήταν από κάποια δικά μου, από κάποια πράγματα που έζησα και εγώ σαν υπάλληλος ή ζω σαν υπάλληλος, και είδα ότι από τη μέρα που ξεκίνησα το χώρο μου στην online επιχειρηματικότητα, έκανε ένα κλικ εδώ στον εγκέφαλο και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ στη ζωή μου, να συνεργαστώ με τη NoGI πριν 9 χρόνια και κάτι μήνες. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν από τα γιατί η επιχειρηματικότητα είναι καλύτερη από το να είναι κάποιος υπάλληλος, θέλω να δούμε κάποια γεγονότα, κάποια facts. Πρώτα απ' όλα είναι ότι όλοι μεγαλώσαμε με την πεποίθηση ότι πρέπει να πάμε στο σχολείο μας, να πάμε να σπουδάσουμε, να βρούμε μια καλή δουλειά. Και αν σπουδάσουμε και τελειώσουμε, ξέρω εγώ, και σε κανένα καλό πανεπιστήμιο, 99,9% η ζωή μας θα είναι τέλεια. Θα βρούμε σίγουρα μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα έχουμε σίγουρα μια τέλεια ζωή. Αυτή η νοοτροπία έχει απορροφηθεί από πολλούς από εμάς και είναι δύσκολο σίγουρα να απορριφθεί, επειδή την ακούαμε από μωρά. Πήγαινε γιέ μου να σπουδάσεις, να μάθεις γράμματα, για να κάνεις οικογένεια και να είσαι άνεννιας. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, τουλάχιστον για τη δική μας τη γενιά, δεν ισχύει αυτό πλέον. Πιο παλιά, okay, όσοι προλάβαν να πάνε να σπουδάσουν, έβρισκαν δουλειά απευθείας, πληρώνονταν καλά κτλ. Αλλά πλέον νομίζω όλοι ξέρουμε ότι το να σπουδάσεις ακόμα και στο Harvard δεν σημαίνει ότι θα βρει μια τέλεια δουλειά. Μπορεί να βρεις μια δουλειά και τελικά καταλήξεις στα μαχτών. Σημείο νούμερο 3. Η ιδιοκτησία μιας δικής μας επιχείρησης είναι πραγματικά προκλητική, αλλά αξίζει τον κόπο. Πρέπει να αφοσιώσεις και χρόνο και χρήμα για να χτίσεις την επιχείρηση σου. Έχει challenging πράγματα, αλλά στο τέλος της ημέρας, αν συγκρίνω τα υπέρ και τα κατά επιχειρηματικότητας και υπαλλήλου, σαφώς αξίζει η επιχειρηματικότητα. Στη σύγχρονη εποχή τώρα, το να σπουδάσει κάποιος και να πάρει έναν καλό πτυχίο δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Εν τω μεταξύ, στα σχόλια, αν συμφωνείτε ή αν δεν συμφωνείτε, ελεύθερα γράψετε την άποψή σας, συζήτηση μπορούμε να κάνουμε. Και στηρίχτηκα σε μια κουβέντα που είπε ο Elon Musk, νομίζω όλοι ξέρουν τον Elon Musk, είπε ότι ό,τι χρειάζεται ο καθένας να μάθει σήμερα, υπάρχει διαθέσιμο στο ίντερνετ, 90% τουλάχιστον είναι εντελώς δωρεάν και δεν χρειάζεται να πάμε να σπουδάσουμε για να χρεωθούμε δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πάρουμε ένα πολύ καλό πτυχίο. Και ακόμα μια κουβέντα που είπε νομίζω ο Elon Musk πάλι και μου άρεσε, δεν πρόλαβα να την βάλω στην παρουσίαση, ήταν ότι το να πάει κάποιος σε ένα πανεπιστήμιο και να μείνει εκεί, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 χρόνια μέχρι να τελειώσει, το καλό είναι ότι σε αυτόν που θα τον προσλάβει μετά, ότι κάπου αυτός ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου που πήγε να σπουδάσει, ξέρω εγώ, 4 χρόνια στην Αγγλία, δεσμεύτηκε και τελικά έκατσε με το ζόρι, εισαγωγικά, 4 χρόνια, σε έναν τόπο, πήγαινε, ξέρω εγώ, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και βασικά δέσμευσε 4 χρόνια από τη ζωή του σε ένα αφεντικό. Και του δίνει μια αλφα προστασία, ότι αυτός δεν θα έρθει, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο και θα σηκωθεί να φύγει, θα μείνει, τέλος πάντων θα με βοηθήσει στη δουλειά που κάνω. Οπότε, πάμε να δούμε. Λόγοι γιατί η επιχειρηματικότητα λοιπόν είναι καλύτερη από το να είμαστε υπάλληλοι. Νούμερο 1. Εσείς έχετε τον πλήρη έλεγχο του χρόνου σας και κάθε απόφαση που λαμβάνετε. Φυσικά είναι πολύ σημαντικός και δελεαστικός λόγος για να ξεκινήσετε τη δική σας online ή offline επιχείρηση.
Εσείς είστε το αφεντικό του εαυτού σας, δεν ανησυχείτε αν θα σας απολύσει κάποιος, πηγαίνετε διακοπές όποτε θέλετε να πάτε, μπορείτε να αργήσετε στη δουλειά, δεν θα σας πει κανένας τίποτε. Γενικά υπάρχει μια αλφα ελευθερία κινήσεων. Εσείς λαμβάνετε τον έπαινο κάθετος ή τις συνέπειες των αποφάσεων που παίρνετε. Και γενικά ό,τι κάνετε ξεκινούν και τελειώνουν από εσάς. Ενώ στην υπαλληλική νοοτροπία που βλέπω μέσα από τους γνωστούς συγγενείς και φίλους, υπάρχει μια νοοτροπία που μπορεί κάποιοι από εσάς που παρακολουθάτε σήμερα «Α, το κάνω και εγώ αυτό». Υπάρχει μια νοοτροπία, ας το πούμε, του θύματος. Μην το παίρνετε τόσο πολύ στραβά, αλλά είναι ότι «Μα φταίει η εταιρεία, δεν μου παρήχε, ξέρω, αρκετή εκπαίδευση. Μα φταίει το άλλο τμήμα, δεν φταίω εγώ. Αν είχα τα κατάλληλα εργαλεία θα μπορούσα να προλάβω το deadline». Υπάρχει μια νοοτροπία του, τέλος πάντων, ακριβώς όπως το είπα. Είμαι το θύμα και προσπαθώ να φεύγω τις υποχρεώσεις από πάνω μου. Για τους περισσότερους ίσως. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει ποτέ αυτό το πράγμα. Χαίρομαι να λαμβάνω τις συνέπειες ή τον έπαινο της κάθε απόφασης που παίρνω. Και έτσι αλλιώς, είτε καλή είτε κακή η απόφαση πάρουμε, έτσι θα χτίσουμε χαρακτήρα, έτσι θα μάθουμε πράγματα, έτσι θα χτίσουμε δεξιότητες και τελικά να πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Σταματάτε όσοι έχετε αυτήν την νοοτροπία του «Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, φταίει το αφεντικό, φταίει η εταιρεία, φταίει το HR, δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία, δεν. Πάρτε τα στην άκρη αυτά και κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Και το να γίνει κάποιος, να πω και ένα παράδειγμα από μένα. Όταν ξεκίνησα πρώτη φορά την online επιχειρηματικότητα το 2013, για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2013, μόλις ήρθα από τις σπουδές μου περίπου, δεν ήταν η OnJai τότε, αλλά το δυσκολότερο πράγμα που ήταν το δυσκολότερο να αλλάξω στον εαυτό μου ήταν να πω στον εγκέφαλο μου ότι δουλεύω, βάζω ώρες δουλειάς και δεν υπάρχει κάποιος που να με πληρώνει με την ώρα. Έπρεπε να μάθω την νοοτροπία του, επενδύω χρόνο και χρήμα για το μέλλον μου και θα δημιουργήσω κάτι που τώρα okay, θα δουλεύω και θα πληρωθώ και μετά κάποια στιγμή θα αρχίσει να γίνεται δουλεύω, πληρώνομαι και μια φάση θα έρθει δουλεύω, πληρώνομαι και μια φάση θα είναι δουλεύω, πληρώνομαι, δουλεύω, πληρώνομαι. Και αυτό είναι και η εννέα τέλος πάντων της δικής μας online επιχειρηματικότητας, θα το πούμε, το δικό μας με το affiliate marketing που δραστηριοποιούμαστε και αυτό που εξήγησε η Άννα προηγουμένως. Και το συστήνω να περνάει επιφύλαχτα γιατί είμαι 9 χρόνια σε αυτόν τον χώρο και σίγουρα είναι η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ στη ζωή μου. Σημείο νούμερο 2. Απεριόριστη ευκαιρία για εισόδημα. Εάν εργάζεστε σε οποιαδήποτε παραδοσιακή δουλειά, το πιο πιθανό και ότι πληρώνεστε ένα χι ποσό κάθε μήνα και θα συνεχίσετε να πληρώνεστε για ακόμα χι χρόνια αν η εταιρεία πάει καλά, αν αναπτύσσεται κλπ. Υπάρχουν δυστυχώς όμως στιγμές που χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι. Ξέρουμε κάποιοι ότι αξίζουμε περισσότερα χρήματα γιατί δίνουμε περισσότερο κάποιες φορές το 100% της ενέργειάς μας στην κανονική μας τη δουλειά. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, ξέρω, να πάει να τα ζητήσουμε. Μπορούμε να θέλουμε, ξέρω, να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο σπίτι μας, να ανοίχτουμε, να αγοράσουμε έναν καλό αυτοκίνητο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να το πούμε. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να αλλάξει ο μισθός μας, να αλλάξει, ξέρω εγώ, και ο μισθός της γυναίκας μας, αν δουλεύουν και οι δύο. Ή μερικές αναγκαζόμαστε φυσικά να κάνουμε 2 και 3 δουλειές που νομίζω πλέον κατάντησε ο κόσμος σίγουρα κάνει τουλάχιστον και 2 δουλειές. Ακόμα και για τους δημόσιους πλέον υπαλλήλους
με τον τρόπο ξέρω πάρα πολλούς που κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Όταν έχετε λοιπόν επιχείρηση, το εισόδημα σας δεν θα περιοριστεί σε ένα σταθερό ποσό. Δεν περιμένετε κάθε τέλος του μήνα να πληρωθείτε, ξέρω εγώ, την επιταγή σας και μετά, okay, καταπίνω, είμαι ένα μήνα θα περάσω ξανά επιταγή, ακόμα ένα μήνα και να περνά έτσι ο καιρός. Η οικοδόμηση μιας επιχείρησης είναι δύσκολη, είναι πάρα πολλά δύσκολη και απαιτεί χρόνο σίγουρα, αλλά η ευκαιρία που υπάρχει στο να κερδίσετε περισσότερα χρήματα υπάρχει. Και όταν υπάρχει τούτη ευκαιρία, γιατί να μην μπορεί κάποιος να την αρπάξει. Και στο τελευταίο σημείο, αφού και δουλεύουμε που δουλεύουμε σκληρά. Όλοι μας δουλεύουμε σκληρά. Θυμούμε από... Για όσους δεν γνωρίζουν πάνω κάτω την ιστορία μου της αγρήγορα, ανήκω σε 7 μελήνη οικογένεια, γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό εδώ στη Λάρνακα. Πρόσφυγες οι γονείς μου και από τις δύο μεριές. Συνήθως από τα 12-13 μου τέλος πάντων, επειδή οι γνωστοί συγγενείς, θείοι και τα λοιπά, όλοι είχαν από κάποια δουλειά, πήγαινα μαζί τους και τέλος πάντων πάντα κάτι. Έκανα πάρα πολλές δουλειές μέχρι να πάω να σπουδάσω και μετά που σπούδασα πάλι τα ίδια. Και ξέρω τι σημαίνει να δουλεύεις 8 ώρα, 10 ώρα, 15 ώρα. Ξέρω τι σημαίνει να δουλεύεις στον καλοκαιρινό ήλιο Ιούνιν, Ιούλιν, Αύγουστο χωρίς ιδιαίτερα διαλύματα. Ξέρω τι σημαίνει να δουλεύεις χειμώνα σε βαθμούς 0, 5 κτλ. Οπότε θα δουλέψουμε σκληρά γιατί θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Αλλά γιατί να μην δουλέψετε, ρε παιδιά, σκληρά για δικούς σας στόχους και όνειρα και βάζετε όλη την ενέργεια, όλο το είναι σας στα όνειρα, για να χτίσετε τα όνειρα του μάστρου σας, του αφεντικού σας. Κάνετε πραγματικά την ερώτηση στον εαυτό σας. Γιατί τυχαίνει με πάρα πολλούς και συνεργάτες, αλλά και υποψήφιους που συναντιόμαστε τέλος πάντων για να μιλήσουμε για το affiliate. Και πώς να το πούμε, μπορεί το 9 to 5 που λέμε, που από τις 9 μέχρι τις 5 και έρχεσαι μετά τις 5 και εσύ θέλεις να κάνεις πράγματα, θες να πάρεις την οικογένειά σου διακοπές, θες να χτίσεις ένα μεγάλο σπίτι, θες να αγοράσεις αυτοκίνητο και τελικά αντί να δουλέψουμε μία ώρα, να μην το πω ξέρω για όσους θέλουν να πετύχουν χιλιάδες ευρώ το μήνα, αλλά μία ώρα δεν μπορείς να διαθέσεις για τη δική σου επιχείρηση γιατί νιώθεις κουρασμένος από το 8ωρο της δουλειάς σου. Όλοι μας θα κουραστούμε, όλοι κουραζόμαστε. Αλλά, να το πω διαφορετικά, αν είχες μάστρο αφεντικό τώρα που εσύ θα ξεκινήσεις affiliate μαζί μας, αν ήμουν εγώ το αφεντικό σου και αναγκαστικά έπρεπε να δουλέψεις αυτήν την μια ώρα, θα μου έλεγες δικαιολογίες. Α, είμαι κουρασμένος σήμερα, δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με τον επιχειρηματία που ήταν το σεμινάριο χτες. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει. Για να αναφέρω και τις γυναίκες που έχουν τη μηνιαία, τέλος πάντων, αυτήν που έχουν, που όσες είναι πραγματικά επαγγελματίες πάνε στη δουλειά τους, δεν έχουν παράπονα, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και μετά πάνε στο σπίτι τους και συνεχίζουν τις δουλειές στο σπιτιού. Που μπράβο στις γυναίκες που είναι επαγγελματίες. Πάμε στο νούμερο 3 για να μην καθυστερήσουμε ένα άλλο. Θα πω 6 σημεία, παιδιά. Είμαστε στο 3. Οι επιχειρηματίες είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο ολοκληρωμένοι σαν άτομα από τους υπαλλήλους. Έγινε ολόκληρη μελέτη, παιδιά. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Όντως ο επιχειρηματίας είναι τελικά πιο ευτυχισμένος και πιο ολοκληρωμένος σαν άτομα από έναν υπάλληλο. Είναι άτομα που εστιάζουν στο να βρίσκουν λύσεις και όχι προβλήματα σε κάθε λύση. Είναι άτομα που προτιμούν να δουλεύουν ακόμα και 200 ώρες τη βδομάδα για κάτι δικό τους παρά 38 ώρες για κάποιον άλλο. Καταφέρνουν έτσι να έχουν γενικά περισσότερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής και η χρήση της δημιουργικότητας τους
επειδή συνεχώς πρέπει να δουλεύει το μυαλό τους, να κάνουν πράγματα, να βρουν λύσεις, είναι κάτι που όντως τους βοηθά να αποβάλουν το άγχος, ότι πρέπει να εργαστούν για να μπορούν να ζήσουν. Και δουλεύουν πάντα με στόχους. Είπαμε σε ξεχωριστές εκπαιδεύσεις, πρέπει να βάζουμε στόχους, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, γιατί δεν θα κάτσω να σας αναλύσω τώρα. Οπότε, αν το βάλετε εξή, παιδιά, όσον κουραστικό, να το πούμε, όσον το να βλέπουμε κάποιον επιχειρηματία που ξέρω εγώ είναι συνεχώς στο τρέξιμο ή κάτι, παιδιά, αυτό που θέλω να σας πω, το παράδειγμα εδώ είναι ότι σκεφτείτε ότι ο επιχειρηματίας είναι λες και ασχολείται με το χόμπι του. Αν εσείς ασχολείστε με το χόμπι σας, όσο κουρασμένοι κι αν είστε, παίρνετε ενέργεια, επειδή ξέρω εγώ ποδόσφαιρο, κάνετε ζωγραφική, πηγαίνετε χορό, πηγαίνετε πολεμικές τέχνες, κάνετε ό,τι θα κάνετε. Όσο κουρασμένοι κι αν είσαστε, γεμίζουν οι μπαταρίες σας όταν κάνετε το χόμπι σας. Έτσι είναι και οι επιχειρηματίες που ασχολούνται όντως με μια επιχείρηση που όντως τους γεμίζει. Και αυτό είναι ένα, να σου το πούμε, μια λεπτή γραμμή, γιατί υπάρχουν σχεδόν επιχειρηματίες που προσπαθούν να κάνουν μια επιχείρηση, αλλά αποτυχάνουν γιατί αυτό που φταίει είναι η υπαλληλική νοοτροπία που προσπαθούν να φτιάξουν την επιχείρηση που δεν θα δουλέψει ποτέ. Και είναι συνήθως εταιρείες που επενδύει κάποιος, ξέρω εγώ, 5, 10, 20 χιλιάρικα χωρίς να κάνει ακριβώς πλάνο. Δεν δουλεύει με στόχους και συνήθως 3 με 6 μήνες η ίδια εταιρεία όπως άνοιξε έκλεισε εντός 6 μηνών. Και νομίζω όλοι ξέρουμε σίγουρα τουλάχιστον έναν άτομο που προσπάθησε να ανοίξει μια επιχείρηση έτσι κάπου στη γειτονιά και μετά από 3 με 6 μήνες έχει κλείσει. Νούμερο 4. Η οικοδόμηση μιας επιχείρησης είναι πιο ικανοποιητική. Σε γεμίζει. Αυτό μπορεί σίγουρα να μην ισχύει για μερικούς, αλλά για κάποιους ας πούμε που χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να χτίσουν κάτι, η κατοχή μιας επιχείρησης είναι πολύ ικανοποιητική. Ένα παράδειγμα, αν κάποιος ασχολείται, ξέρω εγώ, με ζωγραφική και τελικά κάνει το χόμπι του επιχείρηση και ανοίξει μια γκαλερί και τελικά πουλά πίνακες του, είναι η χαρά του που κατάφερε να φτάσει σε έναν επίπεδο να δώσει αξία σε αυτόν που έχει δημιουργήσει ο ίδιος με τα χέρια του και τελικά να υπάρχει κόσμος που να θέλει να αγοράσει αυτόν που έφτιαξε. Και νομίζω έχουμε κάποιους εδώ που ζωγραφίζουν, η Γεωργία έτσι που ασχολείται με ζωγραφική. Οπότε, αν δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση, σίγουρα θα χρειαστούμε περισσότερη προσπάθεια από το απλά να είμαστε υπαλλήλοι, να σηκώνουμε το πρωί, χτυπώ κάρτα 9, 5, σχολάνω και μετά δεν έχω έννοιες ή κάτι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι για το οποίο θα είμαστε περήφανοι πρώτα απ' όλα εμείς για μας. Και υπάρχει κάτι που στο τέλος της μέρας θα μπορείς να το αφήσεις με περηφάνεια στα παιδιά σου. Καλόν το 9-5 για 40 χρόνια. Sorry ρε παιδιά, 40 χρόνια για εκείνους που θα έχουν την ευκαιρία να δουλεύουν σε μια ή δυο εταιρείες για 20, 30, 40 χρόνια και να κάνουν συνεχώς το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή έχουν γίνει ολόκληρες μελέτες, έχουν μιλήσει άτομα σε διάφορες συνεντεύξεις που του πάνε σε, ξέρω εγώ, σε συνταξιούς και το τι μετανιώνεις στη ζωή σου. Θα δείτε τέλος πάντων, υπάρχουν άπειρα συνεντεύξεις που έχουν γίνει, μπορείτε να μπείτε στο YouTube. Τι μετανιώνεις στη ζωή σου, ξέρω εγώ, τώρα που είσαι συνταξιούχος και δεν έχεις δουλειά, και θα δείτε τις απαντήσεις τους. Πολλοί επιχειρηματίες νιώθουν πιο ικανοποιημένοι επειδή απλά βοηθούν άλλους ανθρώπους, φυσικά και τις οικογένειές τους, να βρουν δουλειά κοντά τους. Ειδικά σε κάποιες, ας πούμε, παράδειγμα, μικρά χωριά ή μικρές πόλεις που ανοίγει μια επιχείρηση και σιγά σιγά μεγαλώνει, κόσμος που μένουν εκεί τοπικά βρίσκουν δουλειά. Και όσο μεγαλώνει, και μιλούμε για εταιρείες, πάνω από 10 πλάς άτομα, όχι 1, 2, 3, 10 πλάς άτομα. Αυτό σημαίνει επιχείρηση. Υπάρχουν tax benefits, φοροαπαλλαγές.
Υπάρχουν άπειροι νόμοι και σε κυβερνήσεις όπου βοηθούν τους επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Γλιτώνουν λεφτά σε φοροδιαφυγές, να το πω, τέλος πάντων, ναι. Οπότε είναι σαφώς καλύτερο να έχεις μια επιχείρηση, γιατί θα επωφεληθείς από τους φόρους. Και οι επιχειρήσεις επίσης είναι γνωστές για την τόνωση μιας οικονομίας σε μια κοινότητα. Α, ήταν αυτό που έχω αναφέρει τώρα. Νούμερο 5. Κάθεται περισσότερο κινητοποιημένη κάθε μέρα που περνά. Επειδή γνώρισα αρκετούς επιχειρηματίες στη ζωή μου, και όταν λέω επιχειρηματίες, να το ξαναπώ, δεν εννοώ για άτομα που έχουν ανοίξει, ξέρω εγώ, ένα μαγαζάκι και είναι ένα-δυο άτομα, ξέρω εγώ, στο γραφείο. Η επιχείρηση είναι 10 πλάς άτομα. Δηλαδή, να μπορεί να λείπει το αφεντικό και η εταιρεία να ξέρεις ότι θα δουλέψει. Αυτό είναι επιχείρηση. Σίγουρα δεν μπορούν όλοι να ξεκινήσουν, ξέρω, με 10 πλάς άτομα υπαλλήλους. Απλά εγώ θέλω να πω ότι κάντε το βήμα να έχετε τη δουλειά σας, ναι, να είστε 9 to 5, αλλά μετά τις 5 κάντε κάτι για σας που μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε κάποια από τα όνειρά σας τουλάχιστον. Και θα δείτε ότι σιγά σιγά, βλέποντας εκπαιδεύσεις, βλέποντας ομιλίες, να συμμετέχετε, ξέρω αν θα είστε μαζί μας, να μπαίνετε στις εκπαιδεύσεις που κάνουμε εμείς, θα κάνει κλικ στον εγκέφαλο, όπως έκαμε και εμένα, και η υπαλληλική νοοτροπία θα γυρίσει σε επιχειρηματική και θα δείτε ότι θα είναι η καλύτερη απόφαση που πήρετε εσείς στη ζωή σας. Το να ξυπνάτε, ρε παιδιά, και να ανυπομονείτε να έρθει Δευτέρα για να ασχοληθείτε με τελικά τη δική σας δραστηριότητα, είναι κάτι που το βίωσα, που το βιώνω και εγώ και πολλοί άλλοι συνεργάτες εδώ, πολύ σπάνιο για τους περισσότερους. Νιώθουμε όντως κινητοποιημένοι ανεξάρτητα αν πετυχαίνουμε ή αν αποτυχαίνουμε καθημερινά. Πάντα θα κάτι μαθαίνουμε. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση. Και ικανοποίηση φυσικά όταν καταφέρνουμε κάτι, αλλά και να μην καταφέρνουμε, πάντα εστιάζουμε στις λύσεις και κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βρούμε αυτήν τη λύση και να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ήττα στο παιχνίδι, κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Αναγκαζόμαστε έτσι να αναπτύξουμε και διάφορες δεξιότητες για να λύσουμε τα διάφορα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάλι σε μια άλλη μελέτη που είδα είναι ότι κάποιος για να νιώσει ευτυχισμένος και γενικότερα ολοκληρωμένος σαν άτομο, και δεν εννοώ για μια απλά η στιγμιά χαρά, ξέρω, μου φέρε κάποιος ένα δώρο και είμαι χαρούμενος επειδή πήρα το δώρο μου και μετά ξανά εκεί που ήμουν, είναι ότι όποιος αναπτύσσει τις δεξιότητες του βλέπει ότι ο ίδιος κατάφερε, ξέρω εγώ, να πάει πρώτη φορά τροχάδι 5 χιλιόμετρο, μετά πήγαινε 6, πήγαινε 7, γενικά αυτή η εξέλιξη σε κάθε λογής δεξιότητες. Απλά σας έφερα το παράδειγμα τώρα με το τροχάδι, ξέρω εγώ, που είναι ένα απλό παράδειγμα. Σε κάνει να νιώθεις όντως ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος σαν άτομο από μόνος σου. Δεν περιμένεις τίποτα κανένα, εννοείται αυτό. Και η ανάπτυξη τελικά των δεξιοτήτων είναι κάτι που μας κάνει ευτυχισμένους. Και πάμε και στο τελευταίο σημείο για να το κλείσουμε. Μπορείτε να ζήσετε τον τρόπο ζωής που σας αρέσει. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος λόγος που άτομα που είναι ή ήταν παλιά υπάλληλοι ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση. Μπορείτε εδώ να ζήσετε πραγματικά τη ζωή που ονειρεύεστε. Μπορείτε να χτίσετε κάτι και να ανταμυφθείτε πάρα πολύ καλά για αυτό που χτίζετε. Μπορείτε να κάνετε τελικά όσες διακοπές θέλετε να κάνετε μαζί με την οικογένειά σας χωρίς να ρωτάτε κανένα. Γιατί πλέον έχετε ένα σύστημα που δουλεύει και έχεις, ξέρω εγώ, 8, 10, 20, 100, 1000 υπαλλήλους που να δουλεύουν και να τρέχουν την επιχείρηση σας. Μπορείτε να αγοράζετε υλικά αγαθά με φοροαπαλλαγές και γενικά μπορείτε να αγοράζετε υλικά αγαθά ακόμα και χωρίς φοροαπαλλαγή. Είναι μέσα από μια βιτρίνα, σου είπε το μωρό σου, παπά,
θέλω αυτό το πράγμα και να μπορείς να πάει να το πιάσεις χωρίς να βλέπεις καν την τιμή. Και δεν δίνεται εξηγήσεις σε κανέναν αν καθυστερήσω στη δουλειά, αν δεν καθυστερήσω στη δουλειά, που ήσασταν, γιατί. Που εμένα αυτό με έκαιγε πάρα πολλά σαν άτομο. Και έχετε, νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό που θα πω τώρα, είναι η ελευθερία επιλογών που τελικά θα χτίσετε εσείς για σας και την οικογένειά σας, αρκεί να βρείτε αυτόν που θέλετε τελικά να κάνετε, δοκιμάστε να κάνετε το βήμα και να χτίσετε κάτι δικό σας, γιατί στο τέλος της ημέρας αξίζει πραγματικά. Και εσείς που είσαστε 35 άτομα η ώρα 10.30 τη νύχτα την Τρίτη, αξίζετε κάτι καλύτερο από ένα μισθό για να κλείσετε το στόμα σας και να περάσουμε ακόμα ένα μήνα σε μια δουλειά που δεν μας γεμίζει, που δεν μας ολοκληρώνει, δεν αξίζουμε να είμαστε εκεί και δεν μας ολοκληρώνει σαν άτομα. Είναι δύσκολο, παίρνει χρόνο, αλλά τελικά αξίζει. Αυτά λοιπόν παιδιά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος. Αξίζει η Σοφία μου, το affiliate με την OGI όντως αξίζει, είναι η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ στη ζωή μου τα τελευταία 9 χρόνια, δεν το μετανιώνω με τίποτε και κάτι που το λέω εδώ στην Κύπρο με όσους συναντηθώ, ακόμα και ούτε έναν ευρώ να μην έβγαζα από αυτόν τον χώρο, πραγματικά ο κόσμος που έχω γνωρίσει, οι εκπαιδεύσεις που παρακολουθώ δωρεάν και τα πράγματα που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, δεν τα αλλάζω με τίποτε. Αυτό. Αν έχετε κάποιες απορίες, ελεύθερα γράψετε στα σχόλια. Αλλιώς, παιδιά, αγαπώ σας πολλά. Ανυπομονώ να σας δω την Παρασκευή στο συνέδριο. Όσοι δεν έχουν πάρει ακόμα εισιτήριο, παιδιά, προλαβαίνετε. Κάντε το, είναι η καλύτερη απόφαση που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Αυτά από μένα, καλό βράδυ.